Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Mega Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Νέα εβδομάδα συγκλονιστικών επεισοδίων και στο επίκεντρο θα είναι ο Μάρκος με την Αλεξάνδρα, οι οποίοι επιτέλους φεύγουν ευτυχισμένοι μαζί με τα παιδιά τους και ευελπιστούν πως κανείς και τίποτε δεν θα μπορέσει αυτή τη φορά να τους σταματήσει, ούτε και ο άσχημος καιρός, αφού βρέχει ασταμάτητα. Η χαρά είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και ελπίζουν πως όταν θα φύγουν από τη Μεσίνη θα είναι ασφαλείς. Καθώς ο Ιάσονας δεν ξέρει μέχρι στιγμής τίποτα. Σύντομα η Νότα φτάνει και του ανοίγει τα μάτια λέγοντάς του «Τι κάνεις ακόμα κάθεσαι, η γυναίκα σου έφυγε με τον Μάρκο και τα παιδιά, εσύ θα μείνεις με τα χέρια σταυρωμένα» του αναφέρει. Ο Ιάσονας το άκουσμα παγώνει και δεν μπορεί να πιστέψει πως η Αλεξάνδρα το έσκασε ξανά, γι' αυτό τρέχει στο δωμάτιο και δυστυχώς το βρίσκει άδειο, εκεί συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Και φυσικά δηλώνει αποφασισμένος να τους βρει και να εκδικηθεί μια για πάντα τον Μάρκο. Την ίδια ώρα στο σπίτι της Μαριέτα στην Αθήνα, εμφανίζονται αστυνομικοί έπειτα από καταγγελία που δέχτηκαν από τη γειτονιά για κάποιες ύποπτες κινήσεις και ο Θήμιος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του πριν αποκαλυφθεί το μυστικό της. Στο μεταξύ η Δήμητρα και η Άννα επιστρέφουν τον Στέφανο στο σπίτι του. Όμως η υγεία του έχει επιδεινωθεί, προκαλώντας την ανησυχία όλων. Παράλληλα ένας μάρτυρας καταθέτει στη χωροφυλακή ότι είδε τον Μάρκο με τα παιδιά. Η Γεωργία αγωνιά για την τύχη της Αλεξάνδρας και νιώθει ενοχές που δεν την εμπόδισε να το σκάσει, αφού ξέρει το πόσο ικανός είναι ο Ιάσονας και μέχρι που μπορεί να φτάσει αντίθετα η Νότα τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση με αυτή την εξέλιξη. Γιατί το σχέδιο της μπαίνει σιγά σιγά σε εφαρμογή, στο μεταξύ ο Μάρκος μετά την αποτυχημένη απόπειρά τους να το σκάσουν με την αγαπημένη του και τα παιδιά, συλλαμβάνεται και ανακρίνεται. Η Αλεξάνδρα όμως αγνοείται και αυτόματα ο ίδιος θεωρείται ύποπτος για την εξαφάνισή της. Έρχεται επιτέλους η ώρα και ο Στέφανος εμφανίζεται δημόσια στο Κιάρι, με τους παρακρατικούς να τον εντοπίζουν αμέσως. Τα νέα φτάνουν στο αφεντικό τους και ετοιμάζονται για το τελειωτικό χτύπημα. Στο μεταξύ η Γεωργία και ο στρατής μπλέκονται άθελά τους σε μια υπόθεση δολοφονίας και πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους, ώστε να μην κατηγορηθούν άδικα, μιας και ο στρατής είχε προηγούμενα με το θύμα. Η Ευγενία και ο Ιάσονας ετοιμάζονται να κάνουν μήνυση στον Μάρκο για την απαγωγή των παιδιών τους, η Αλεξάνδρα επιστρέφει πίσω στο αρχοντικό και μαθαίνει ότι μετά το μνημόσυνο της Μαριέτας, ο Ιάσονας έχει κανονίσει τα πάντα για να φύγουν οικογενειακώς για Αμερική, μια απρόσμενη ανατροπή όμως στη συμφωνία του Ιάσονα με τους Γερμανούς, θα του αλλάξουν τα σχέδια, γεγονός που ανακουφίζει προς στιγμήν την Αλεξάνδρα. Μέσα της ξέρει ότι η ζωή της μαζί του θα δυσκολέψει περισσότερο. Ο Στέφανος βρίσκεται στη Μεσσηνία μακριά από την πολύ αγαπημένη του Μαριέτα. Στο μεταξύ η σχέση του Μάρκου και του Στέφανου κλονίζεται στον απόϊχο των προηγούμενων γεγονότων, αφήνοντας και τους δύο σε άσχημη κατάσταση. Ο Στέφανος δεν μπορεί να καταλάβει την απερισκεψία του Μάρκου να αρπάξει το γιο του από τη μητέρα του και να φύγει με την Αλεξάνδρα. Και φυσικά να πάρουν μαζί τους και τα παιδιά του Ιάσονα. Πολλές φορές τον είχε προειδοποιήσει πως με αυτά που κάνει ρίχνει λάδι στη φωτιά. Παράλληλα η Αλεξάνδρα προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στον Ιάσονα, ώστε να μην μετακομίσουν στο εξωτερικό, αλλά εκείνος είναι ανένδοτος. Της δηλώνει ότι όταν τακτοποιήσει τις υποθέσεις του με τους Γερμανούς θα φύγουν. Η αδιαλαξία του όμως δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη και την Ουρανία, η οποία παρατηρεί τη συμπεριφορά του και τον προειδοποιεί πως αν δεν μαλακώσει, θα χάσει και την Αλεξάνδρα αλλά και την ίδια. Η Νάντια φαίνεται να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις νοσηρές βλέψεις του Σοκράτη και βρίσκεται σε κίνδυνο. Στο μεταξύ ο Φάνης συνεχίζει να επικοινωνεί με μια μυστηριώδη γυναίκα και ετοιμάζουν μαζί ένα νέο ύπουλο σχέδιο, όμως έχουν σχεδιάσει χωρίς να υπολογίζουν πως ενδέχεται να βρεθούν εκτεθειμένοι. Ο Στέφανος μαθαίνει για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας του Ιάσονα και τον προσεγγίζει προσφέροντάς του βοήθεια. Άλλωστε όπως ήδη έχουμε δει, οι δύο άντρες έχουν έρθει πιο κοντά μετά το χαμό της Μαριέτας. Έχουν αφήσει πίσω τους το παρελθόν και εκτιμούν πλέον ο ένας τον άλλον βαθιά. Το μόνο που τους χωρίζει είναι ο Μάρκος. Νότα αναθέτει σε κάποιον να μάθει τα πάντα για την Άρτεμη, ενώ δύο μπράβοι έχουν εντολή να σκοτώσουν τον Στέφανο. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή,
να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!